Με λαμπρότητα γιορτάστηκε 58η επέτειος επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου από τη Ρώμη στην Πάτρα, τόπο του μαρτυρίου του. Ιδού 58 έτη μετά από την πανεπρόσινον εκείνην ημέραν της υποδοχής εις των ίδιων αυτών τόπων της χαριτοβρήτου και Αγίας Χάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, ιδού και πάλι συνήχθη ο πατραϊκός λαός για να δοξάσει τον εν τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ημών. Την Κυριακή το πρωί έγινε η τέλεση του όρθρου και η πολυαρχιερατική θεία λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου. Το απόγευμα ακολούθησε καθιερωμένη ιερά λιτανία από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου, παρουσία πλήθος κόσμου. Το κλίμα ήταν κατανικτικό. Τους εορτασμούς λάμπρινε και η παρουσία τριών αρχιερέων, του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπόλητη Ζυχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεου, ο οποίος εκπροσώπησε και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, του Μητροπολίτη Αξώμης Δανιήλ και του Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίου. Τέλος, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ευχαρίστησε όλους τους πιστούς και την παρουσία τους στους εορτασμούς και ευχήθηκε ο Άγιος Ανδρέας να συνεχίσει να αποτελεί την ασπίδα και τον άγρυπνο φρουρό της πόλης μας και όλης της χριστιανοσύνης.